σκουπίδια, μπάζα, χόρτα, κλαδιά, ογκώδη, αντικείμενα, ολόκληρες οικοσυσκευές και μια κατάσταση όχι μόνο άσχημη αλλά και επικίνδυνη έχει διαμορφωθεί στο περιγυάλι της Καβάλας. Οι κάτοικοι της περιοχής δεν κρύβουν την ανησυχία τους, ενώ η κάμερα του ένα τσάνελ βρέθηκε στο σημείο και απαθανάτησε την άτυπη χωματερή που περιέχει τα πάντα. Οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν την ανησυχία τους, καθώς δίπλα παραδίπλα καθημερινά εκατοντάδες παιδιά στα γήπεδα και όχι μόνο παίζουν εκθέτοντας τη σωματική τους ακεραιότητα. Ευχαριστούμε τους άρχοντες της πόλης, οι οποίοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τις τρίτης κατηγορίας ανθρώπους σε αυτή την περιοχή και να είναι καλά, αλλά εύχομαι να τα βρουν στο κεφάλι τους. Είμαστε τόσο αγανακτισμένοι, είμαστε τόσο απομονωμένοι, που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς το τι υποφέρουμε. Εκτός ότι δεν έχουμε συγκοινωνίες τακτικές για να μπορούμε να εξυπηρετηθούμε, μας λένε ότι είναι ιδιωτική επιχείρηση. Να το κάνουν τι. Εδώ τους άρχοντες τους ψηφίζουμε για να μας εξυπηρετούν σε αυτά τα πράγματα. Κοιτάξτε μια κατάσταση. Κοιτάξτε μια κατάσταση. Αν αυτό λέγεται συνοικισμός ευρωπαϊκής πόλης. Αν αυτό λέγεται, δεν μπορώ να καταλάβω, αυτοί οι άνθρωποι δεν ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Δεν βλέπουν τους δήμαρχους πώς κοιτάζουν τις συνοικίες τους, τους δρόμους τους. Ορίστε, πάρτε πρόβλημα, κοιτάξτε κύριε. Κοιτάξτε και από εδώ μεριά τι γίνεται. Πάρτε μια καλή εικόνα της πόλης μας και αν σας αρέσει να την κάνουμε και στα δικά σας σπίτια κύριε δήμαρχε ή κύριε εισαγγελέα που είστε υπεύθυνος για αυτό το πράγμα. Σας καθιστώ υπεύθυνο. Όχι μόνο να μας κυνηγάτε, μην σκοτώνουμε γάτες και σκυλιά. Δεν σκοτώνουμε γάτες, ούτε σκυλιά. Τα αγαπάμε, αλλά δεν τα θέλουμε στα σπίτια μας. Αυτό είναι δικαίωμά μας. Αλλά κάποιος πρέπει να επεμβεί να έρθει εδώ να φτιάξει την κατάσταση. Αλίμονο. Πληρώνουμε τα τέλη κυκλοφορίας, πληρώνουμε τα δημοτικά τέλη, φως δεν έχουμε. Τι να πω άλλο, λέω. Δηλαδή λυπάμαι πάρα πολύ.